Η γραφειοκρατία, η έλλειψη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, η οικονομική κρίση και η μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπαιρέωση εργασιών από τον κυβερνητικό τομέα είναι τα τέσσερα βασικά μειονεκτήματα για τους ξένους επενδυτές στην Κύπρο, σύμφωνα με ευρήματα έρευνας για το 2014 που διενήργησε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων. Κύριοι στόχοι της έρευνας που διενήργησε η εταιρεία Noverna και συμμετείχαν 119 εταιρείες ξένων συμφερόντων ήταν η αξιολόγηση της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου και επενδυτικού προορισμού, ο βαθμός ικανοποίησης των ξένων επενδυτών από τις κυπριακές υπηρεσίες, αλλά και η αξιολόγηση της πορείας της κυπριακής οικονομίας ευρύτερα. Είμαστε βέβαιοι ότι με τα σωστά βήματα το 2015 μπορεί να καταστεί η χρονιά αναγέννησης της οικονομίας μας. Το έτος της αλλαγής σε τομές και διαδικασίες σε ρυθμούς και νοοτροπίες. Το έτος που θα μπουν οι βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιστροφή στην ευημερία. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι ως οργανισμός αντιλαμβανόμαστε τις απαιτήσεις του έργου που καλούμαστε να φέρουμε σε πέρας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για να φανούμε αντάξιο προς το γιον της πολιτείας. Τα τέσσερα κύρια προτερήματα της Κύπρου είναι το φορολογικό καθεστώς, η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η χώρα, οι καλές επαγγελματικές υπηρεσίες και το επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες των ξένων επενδυτών, δύο απάντησαν πως πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι περίμεναν, 18 καλύτερα από ό,τι περίμεναν, 39 όπως περίμεναν και 28 χειρότερα από ό,τι περίμεναν.